Περισσότερα για το συνέδριο, για τις παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων και τις νέες τεχνικές αντιμετώπισης των προβλημάτων θα συζητήσουμε με τον επεμβατικό καρδιολόγο, διευθυντή του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στην Κλινική Άγιος Λουκάς, δόκτωρα Πέτρο Δάρδα, ο οποίος είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1 και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα, κύριε Δάρδα. Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία, τώρα σας ακούω κι εγώ. Καλά. Καρδιοπάθειες, και η αλήθεια είναι ότι βλέπω το τελευταίο διάστημα, διαβάζω, συζητώ, ακούω ότι μετά από την περίοδο της πανδημίας έχουμε πολλά ζητήματα καρδιάς. Δεν ξέρω, είναι η ιδέα μου, είναι από επειδή κάποιοι το έχουν παραμελήσει. Πάντοτε είχαμε ζητήματα καρδιάς, αλλά σωστό αυτό που λέτε, ότι η πανδημία ανέδειξε το πρόβλημα της αποκοινωνικοποίησης, δηλαδή άτομα τα οποία φοβόντουσαν να πάνε στο γιατρό, χάσαν εν πολύ στο τρένο της παρακολούθησης και τώρα έχουμε βρεθεί με περιστατικά τα οποία είναι παραμελημένα. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά τέτοια περιστατικά. Ευτυχώς ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, αλλά είναι όλες οι άλλες παθήσεις, και νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος αυτής της κατάστασης. Μακάρι, μακάρι. Για πάμε τώρα λίγο να δούμε για το συνέδριο. Σε ποιους απευθύνεται, τι καινούριο θα μάθετε όλοι εσείς που θέλετε να είστε κορυφαίοι και μπορείτε να είστε κορυφαίοι επιστήμονες και να σώζετε όλους εμάς? Κοιτάξτε να δείτε, το συνέδριο διενεργήθηκε, η πρωτοβουλία του συνεδρίου, με το σκεπτικό να αναδειχθούν όλες οι νεότερες τεχνικές στην αντιμετώπιση των βαλβιδικών παθήσεων. Αυτό το οποίο συμβαίνει πρόσφατα τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά μια τρομακτική εξέλιξη στην αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, που αφορά ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είτε αυτές είναι ενδοσκοπικό χειρουργείο, είτε είναι διακαθετηριακή αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν, περιστατικά που πριν από κάποια χρόνια θεωρούνταν ανεγχείρητα και κατά συνέπεια δεν υποβαλώνταν σε καμία θεραπευτική αγωγή, εννοώ επεμβατική αγωγή, τώρα πλέον αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά διακαθετηριακά. Επίσης έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η καρδιοχειρουργική, τα πολλά περιστατικά γίνονται ενδοσκοπικά, που σημαίνει ότι έχουν μικρότερες επιπλοκές, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, και όλα αυτά έχουν συμβάλει στην τρομακτική εξέλιξη στην αντιμετώπιση των βαλβιδικών παθήσεων με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Ο σκοπός λοιπόν του συνεδρίου είναι να αναδείξουμε το τι καινούριο υπάρχει στις τεχνικές αυτές. Έχουν κληθεί άτομα από όλο τον κόσμο, διεθνούς φήμης, επιστήμονες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με πραγματικά πολύ προχωρημένες απόψεις και με πολύ προχωρημένες τεχνικές, και όλοι μαζί παρουσιάζουμε όλα αυτά τα επιτεύγματα σε ένα μεγάλο κοινό, το οποίο απευθύνεται στους καρδιολόγους, επεμβατικούς, στους καρδιοχειρουργούς, αλλά και στο γενικότερο πληθυσΝαι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δάρδα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του συνεδρίου. Και βέβαια νομίζω ότι αυτές τώρα οι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν και σε νεαρότερες ηλικίες. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πρωτοξεκίνησαν οι διακαθετηριακές τεχνικές στην αντιμετώπιση των βαλβίδων, αυτό αφορούσε άτομα τα οποία είχαν απορριφθεί από χειρουργική αποκατάσταση, δηλαδή άτομα τα οποία ήταν παραμελημένα, ήταν πολύ μεγάλη ηλικία, πολύ υψηλού κινδύνου. Σιγά σιγά όμως έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ οι τεχνικές αυτές, που πλέον σαφώς και σε νεότερα άτομα εφαρμόζονται. Αλλά σίγουρα σε ηλικιωμένους που δεν επέτρεπε η κατάσταση υπόλοιπη της υγείας τους, η παθολογική, να υποβληθούν σε ένα χειρουργείο μεγάλο. Ναι, αλλά τώρα αυτό αλλάζει, γιατί πλέον οι διεθνείς οδηγίες που υπάρχουν, οι μεν ευρωπαϊκές έχουν θέσει σαν όριο στην αντιμετώπιση της στένωσης της αορτής διακαθετηριακά τα 75 χρόνια, οι δε αμερικανικές οδηγίες έχουν πέσει περίπου στα 65 χρόνια. Συνεπώς είναι κάτι που αλλάζει, γιατί εξελίσσονται οι τεχνικές, εξελίσσονται οι βαλβίδες, έχουμε πολύ καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα, όχι μόνο σε πολύ υψηλού κινδύνου, αλλά και σε μετρίου κινδύνου ασθενής. Σας ευχαριστώ, κύριε Δάρδα. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Σωμαδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.